την αντίδραση αυτή του κ. Μητσοτάκη, βρίσκεται σε ένα απόλυτο στρατηγικό αδιέξοδο. Θυμάστε, είχε επενδύσει στην καταστροφή της χώρας, είχε επενδύσει στο ότι δεν θα κλείσει η αξιολόγηση, είχε επενδύσει στα πλαίσια αυτά στο σύνθημα των εκλογών. Καταλαβαίνετε, σε μια διαδικασία η οποία θα ήταν ουσιαστικά η κατάρρευση της οικονομίας της χώρας, αυτό το στρατηγικό αδιέξοδο πρέπει κάπως να το καλύψει. Νομίζω πως δεν καλύπτεται και εξού και αυτή η επιλογή των δηλώσεων. Να σημειώσω πάντως ότι όλη την περίοδο της διαπραγμάτευσης εμείς δεν είχαμε να αντιμετωπίσουμε μόνο τους θεσμούς από το εξωτερικό, είχαμε και την τρόικα εσωτερικού. Δηλαδή μια σειρά από ζητήματα τα οποία έθετε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τα έβλεπε εσύ την επόμενη μέρα μέσα από τις διάφορες συστημικά μέσα και τη Νέα Δημοκρατία, σαν προαπαιτούμενα για να συζητήσουμε για την αξιολόγηση. Θέλω να πω λοιπόν ότι είναι λίγο θράσος αυτές οι επιλογές στις οποίες πάμε να αποτινάξουμε από την ελληνική κοινωνία που τις έφερε η Νέα Δημοκρατία, σήμερα να κάνει και κριτική για ότι πάμε σε μερικά βήματα μπροστά και ότι κλείνει η αξιολόγηση και βγαίνουμε και από το μνημόνιο. Και για να συνδέσουμε την προηγούμενη κουβέντα που κάναμε με αυτές τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη και το σχόλιο, θα ήθελα να πω ότι προφανώς υπάρχουν μέτρα τα οποία είναι αρνητικά και τα οποία είναι και άχρηστα μέτρα. Δεν υπήρχε λόγος να τα πάρουν ποτέ. Αυτό για τη συντάξη δεν υπάρχει λόγος. Δηλαδή τα ασφαλιστικά ταμεία πάνε μια χαρά. Μια χαρά πάνε τα ασφαλιστικά ταμεία. Είχαν προβλέψει, είχαν πει διάφοροι ότι θα έχουμε τεράστια ελλείμματα, ένα δίσκο κλπ. Έχουμε πλεονάσματα στα ασφαλιστικά ταμεία και κυρίως στον ΕΦΚΑ τώρα. Και με τα προβλήματα που έχει ο ΕΦΚΑ και τις καθυστερήσεις που έχει, γιατί η μετάπτωση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Από την άλλη μεριά θέλω να πω ότι έχουμε ένα τρομακτικά σημαντικό πλεόνασμα το 2016 για το 2017. Με βεβαίως προβλήματα σε ό,τι αφορά τη φορολογική απόδοση και όλα τα ζητήματα αυτά. Αλλά ξέρετε κάτι, και το πλεόνασμα και η απόδοση των φορολογικών μέτρων σημαίνει ότι σιγά σιγά ο κόσμος αποκτά εμπιστοσύνη απέναντι στο ελληνικό σύστημα, στο ελληνικό κράτος. Γιατί δεν έχει το κράτος διαπλοκής διαφθοράς που είχε προηγούμενα. Γιατί ξέρει πού μπορεί να πάνε τα λεφτά του. Ένα παράδειγμα θα πούμε μετά για τις εργατικές κατοικίες. Και ένα τελευταίο, ξέρετε, με το κλείσιμο της αξιολόγησης μπαίνουμε σε ένα άλλο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον. Δηλαδή έχουμε 2 χρόνια μπροστά μας, με δεδομένο ότι σταματάει και η Επιτροπή τον Αύγουστο του 2018, να σχεδιάσουμε μόνοι μας μια σειρά θέματα. Έχουμε να συζητήσουμε για το τι σημαίνουν οι ρυθμοί ανάπτυξης. Έχουμε να συζητήσουμε για το χρέος, που θα ληφθούν μέτρα. Μιλάμε για την ποσοτική χαλάρωση. Μιλάμε για ένα άλλο περιβάλλον, το οποίο βεβαίως τρομάζει τη Νέα Δημοκρατία που έχει επενδύσει στην καταστροφή. Να πούμε σε αυτό το σημείο, αν μου επιτρέπετε, και την πρώτη αντίδραση των αγορών. Το χρηματιστήριο είναι 1,60% απάνω και υπάρχει μια αποκλιμάκωση και στις αποδόσεις των ομολόγων των δεκαετών, στα γνωστά σπρέτς. Ξέρεις τι σκεφτόμουν, Χρήστο, ότι τόσο καιρό συζητάμε για το πότε θα κλείσει η αξιολόγηση. Πότε θα κλείσει, πότε θα κλείσει, πότε θα κλείσει. Σήμερα είμαστε την επόμενη μέρα. Έχουν γραφτεί πια τα κείμενα. Μέχρι το ξημέρωμα ήταν στο ξενοδοχείο και οι θεσμοί και το Υπουργείο. Νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε κομμάτι-κομμάτι στα αυτά τα οποία έχουν συμφωνηθεί. Να τα ξαναδούμε, να τα ξαναπούμε. Γιατί πια δεν είμαστε σε θεωρητικό πλαίσιο. Πια έχουν γραφτεί σε ένα χαρτί, αποτυπώνονται. Θα έχουμε πια πρέπει να το πιάσουμε το νήμα από την αρχή. Και στην ουσία είμαστε, αν με επιτρέπετε κύριε Νεφελούδη, και σε μια στάση του οδικού χάρτη που έχετε περιγράψει ως η κυβέρνηση εδώ και 1,5 χρόνο. Δηλαδή υπάρχει ένας οδικός χάρτης, αυτή τη στιγμή είμαστε στη στάση που λέει κλείσιμο δεύτερης αξιολόγησης. Άργησε το τρένο να φτάσει μέχρι εκεί, αλλά είναι εκεί. Είπατε ότι ήταν άχρηστο όλη αυτή η ρύθμιση με τις συντάξεις. Ξέρουμε πολύ καλά ποιοι ασκούσαν τις πιέσεις. Έχουμε δεδομένα πόσους ανθρώπους αφορά αυτό που λέμε με προσωπική διαφορά μέχρι μείον 18%. Πόσοι άνθρωποι. Δεν έχουμε δεδομένα προς το παρόν. Θα δούμε αυτά και στην πορεία, γιατί δεν είναι πρόχειρο να σας απαντήσω κι εγώ, για να μην λέω και πράγματα τα οποία δεν είναι ακριβή. Νομίζω ότι μέχρι τις 15 του μηνός 14 που θα ψηφιστούν τα μέτρα, θα μπουν στη Βουλή τα μέτρα για ψήφιση, θα έχουμε το περιθώριο να συζητήσουμε πολύ αναλυτικά τα πάντα. Επειδή ξέρετε τώρα, έτσι όπως είναι διαμορφωμένες οι ζωές μας και οι βουλευτές πια βγαίνουν στον δρόμο, μιλάνε με κόσμο και ακούνε και τον συνταξιούχο των 700 ευρώ. Ακούνε και τον άλλο που λέει ότι με 3.000 κάτω το αφορολόγητο θα έχω 600 ευρώ επιβάρυνση. Αυτά θεωρείτε ότι μπορεί να επηρεάσουν τις κοινοβουλευτικές ομάδες, την κυβερνητική πλειοψηφία και να υπάρχουν ζητήματα ή αυτό έχει ξεπεραστεί? Όχι, σε καμία περίπτωση. Δεν υπήρχε πρόβλημα κανένα. Και κυρίως για 2 πολύ συγκεκριμένους λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι πολύ συγκεκριμένος, που είχε να κάνει με το μηδενικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα, αυτά που λέμε αντίμετρα, εν πάση περιπτώσει, που και αυτά θα τα συζητήσουμε σε όλη τη διαδικασία την κοινοβουλευτική. Και το δεύτερο είναι ότι είναι, επειδή είπατε σωστά για τον οδικό χάρτη, είμαστε σε ένα σημείο ορόσημο σήμερα. Έκλεισε αυτή η διαδικασία της αξιολόγησης. Τελειώνουμε με τις υποχρεώσεις και θα έρθει η δόση. Θα τελειώσουμε με τις υποχρεώσεις απέναντι στους δανειστές για το 2017. Η δόση θα έρθει ούτως ή άλλως τμηματικά, εφάπαξ, έχουμε 7,2 δις να δοθούν. Η δόση θα καταβληθεί για να μπορέσει να επανακαταβληθεί και στους δανειστές και σε ό,τι άλλο περιλαμβάνει. Νομίζω ότι είναι, δεν είναι υπερβολικό, νομίζω ότι είναι ένα ορόσημο για την διαδικασία ανάπτυξης
της οικονομίας με την κοινωνία όρθια σιγά σιγά. Τώρα η ψήφιση θα γίνει 14-15, είπατε. Έτσι είχε ανακοινωθεί από την πρόεδρο της Βουλής. Να θεωρήσω τυχαίο το γεγονός ότι θα είναι μετά τη σύνοδο του G7 στον Μπάρι, που είναι 11-13, όπου ενδέχεται να ληφθούν, να ακούσουν πράγματα για το ελληνικό χρέος. Οπότε οι βουλευτές θα πάνε πολύ πιο... Τι να σας πω, δεν το έχω συνδέσει έτσι εγώ. Μπορεί και να είναι έτσι. Μπορεί και να είναι έτσι. Μια σκέψη. Μπορεί και να είναι. Αλλά νομίζω πως δεν έχει καμία σχέση με την... Έχουν αυτά τα μέτρα συμφωνηθεί, οι συζητήσεις έχουν γίνει αναλυτικά στην επιβουλευτική ομάδα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Νομίζω ότι θα περάσει με άνεση στη Βουλή αυτή η διαδικασία. Κυρίως διότι έχει, σας λέω και πάλι, μπορεί να έχει στην πορεία, γιατί έχουμε τις εξελίξεις που είναι πολύ σημαντικές σχέσεις και με την προσωπική διαφορά, θετικά δημοσιονομικά αποτελέσματα. Είδατε προηγούμενα, είπαμε για τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις θα αποτινάξουν το ζυγό του άγχους, την αποπληρωμή των κόκκινων δανείων. Αυτό που είχαμε καταρχήν συνεννοηθεί να συζητήσουμε, και μπορούμε να πούμε 5-5 τώρα για τις εκατοικίες κατοικίες, είναι στοιχεία ενός παράλληλου προγράμματος που εκτελείται και που, αν θέλετε, βοηθάει, ανακουφίζει όλο ένα και περισσότερο την αγορά, τους εργαζόμενους, την κοινωνία. Και να τα δούμε αυτά συμπληρωματικά με αυτά. Πριν πάμε εκεί, Χρήστο, αν μου επιτρέπεις, επειδή αναφερόμαστε και στα αντίμετρα γενικότερα, δεν είναι το ακριβές αντικείμενό σας ο ΕΜΦΗ, αλλά και τα φάρμακα στα οποία αναφερθήκαμε δεν είναι το ακριβές αντικείμενό σας. Είχαμε μια κουβέντα με τον Άκη τον Αθανασόπουλο, με τον συνάδελφο, και μια απορία. Εωρείται ακόμα, αν ενεργοποιηθεί η μείωση του ΕΜΦΗ ως αντίμετρο, θα είναι για όλους, θα είναι οριζόντια με βάση τις αντικειμενικές αξίες ή τα εισοδηματικά κριτήρια θα παίξουν ρόλο? Είδα τον προβληματισμό σας, δεν το ξέρω στη λεπτομέρειά του. Σας λέω και πάλι αυτά σήμερα θα τα διευκρινίσουμε απολύτως, κυρίως τα κομμάτια που εμείς διευκρινίσουμε. Αυτά όλα θα αποτυπώνονται στο χαρτί, δηλαδή θα προφανώς, είναι ήδη προφανώς, πολύ προφανώς, συγκεκριμένα προφανώς. Από την ώρα που θα πάνε στη Βουλή θα ξέρουμε τη σειρά, τις προτεραιότητες. Προφανώς, νομίζω είναι απέτηση της κοινωνίας και των πολιτικών κομμάτων και της κοινοβουλευτικής διαδικασίας να έχουμε μια πολύ μεγάλη σαφήνεια στη διατύπωση των μέτρων. Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε λίγο το θέμα. Θα ακούσουμε σύντομα και τη δήλωση του κύριου Παπαδημητρίου για τη συμφωνία. Αλλά θα θέλαμε, κύριε Νεφελούδη, να σταθούμε στο θέμα των ρυθμίσεων που ανακοινώσατε για τις εργατικές κατοικίες και τους δικαιούχους. Ναι. Νομίζω έγινε στο Ολυμπιακό χωριό αυτή η αφορά και το Ολυμπιακό χωριό. Κυρία Καραμισίνη. Ναι. Σε μια εκδήλωση, τέλος πάντων. Μια τεράστια παρέμβαση που γίνεται στο χώρο των οικιστών. Μιλάμε για 100.000 ανθρώπους, 32.000 οικογένειες. Να θυμίσω ότι το ΕΚ, ο παλιός ΟΕΚ, έχει φτιάξει 52.000 κατοικίες, εκ των οποίων 32.000 παραμένουν σε εκκρεμότητα. Και παραμένουν σε εκκρεμότητα γιατί έχουν πάρα πολύ υψηλές τιμές. Η τελική τιμή για να γίνει το συμβόλαιο και να πάρει όλες τις κατοικίες. Παραμένουν σε εκκρεμότητα ως προς τη διάθεση τους. Όχι. Έχουν δοθεί όλες, αλλά με προσωρινά παραχωρητήρια. Α, ως προς τους τίτλους πλέον. Ως προς τους τίτλους και κυρίως ως προς τους όρους αποπληρωμής. Και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, διότι έχουν γίνει πάρα πολύ μεγάλα λάθη και αυτό αποκαλύψαμε και αυτό αντιμετωπίσαμε στον τρόπο υπολογισμού της τιμής, του κόστους των εργατικών κατοικιών. Εμείς τι καταλάβαμε, ότι ένα, ο ΕΔ δεν είχε έσοδα και δεύτερον ήταν σε μια πολιτική ομοιρία αφόρητη ή οικιστές από το εκάστοτε πολιτικό σύστημα. Και τρίτον, ότι δεν υπήρχε δυνατότητα πια να. Δηλαδή, για να το καταλάβω. Να σας το πω. Όταν ο νόμος έλεγε ότι πρέπει με τον καθορισμό της τιμής να δοθεί και το παραχωρητήριο το οριστικό, έτσι ώστε να υπάρχει και ο τρόπος αποπληρωμής, και ο άλλος ήταν, ας είναι δανειολήπτης, ας είναι, να είναι ιδιοκτήτης στο σπίτι του, αυτό δεν έγινε ποτέ. Η μεγάλη πλειοψηφία των οικισμών στην Ελλάδα έχει προσωρινά παραχωρητήρια. Άρα δεν είναι το σπίτι δικό τους. Προσωρινά παραχωρητήρια. Λοιπόν, και έχουν κάνουμε ένα διάλειμμα, γιατί ήρθε η δήλωση του κ. Παπαδημητρίου. Παρακαλώ. Μετά για την αξιολόγηση. Καταλαβαίνετε ότι επειδή μάθαμε νέα πρωί-πρωί, να σας ότι κάνουμε... υπάρχει λευκός καπνός. Ναι. Υπάρχει λευκός καπνός. Βεβαίως υπάρχει λευκός καπνός. Όπως ξέρετε, η συμφωνία στο staff level, όπως λέμε, agreement, έχει πραγματοποιηθεί. Και αυτό μας δίνει την δυνατότητα τώρα να προχωρήσουμε με τη διαδικασία της ανάφρησης του χρέους. Το οποίο φυσικά θα αρχίσει η διαδικασία θα αρχίσει στο Eurogroup μέσα σε αυτό το μήνα. Είστε ικανοποιημένος? Λοιπόν, αυτά είπαμε, κύριο Παπαδημητρίου. Ολοκληρώστε, κύριε. Έλεγα λοιπόν ότι έχουμε, έτσι όπως είχαν υπολογιστεί το κόστος των κατοικιών, είχε φτάσει η μέση τελική τιμή για όλους τους οικισμούς, όλη την Ελλάδα, η μέση, να είναι γύρω στα 735 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ένα σπίτι 100 τετραγωνικών θα κόστησε στον 75.000 ευρώ. Εμείς λοιπόν αφαιρέσαμε το κόστος γης. Γιατί?
στο Ολυμπιακό χωριό ο ΑΕΔ αγόρασε με απαλωτρίωση την 3 ευρώ το τετραγωνικό τη γη. Την κοστολόγησε 470 ευρώ το τετραγωνικό με την αντικειμενική αξία. Σε ποιους? Σε αυτούς που είχε δώσει υποτίθεται για να διευκολύνει κατοικίες. Αν αυτό δεν ήταν κερδοσκοπία, δεν το συζητάμε. Δεύτερον, κόψαμε όλες τις υπερβάσεις. Παράδειγμα, στον Ταύρο, 4 πολυκατοικίες εργατικών κατοικιών, ξεκίνησε το 2000 με 2% προϋπολογισμού και έφτασε 3.700. Και αυτό χρεώθηκε στους οικιστές. Δηλαδή, οι αυλεψίες και κυρίως ότι πάρα πολλοί από αυτούς τους οικισμούς είναι αυθαίρετοι. Και είναι αυθαίρετοι γιατί, διότι πουδέποτε τηρήθηκαν οι μελέτες. Και έτσι πρέπει εμείς από την αρχή τώρα να κάνουμε διαδικασίες αποτυπώσεων, επικονίσεων για να μπορέσουμε να δώσουμε χωρίς επιβάρυνση στους οικιστές τα παραχωρητήρια. Στην ουσία νομιμοποιούνται αυθαίρετα που έκανε το ίδιο το κράτος για να τα δώσει στους δικαιούς. Ξέρετε κάτι, έκανε τη μελέτη, την τοπογραφική μελέτη, τη μελέτη και τα λοιπά και κατασκευάστηκε. Η κατασκευή δεν συμβάδισε σε πολλές περιπτώσεις με την ίδια τη μελέτη. Κατάλαβα. Δώσαμε λοιπόν από τα 735, δώσαμε τιμή 304, αφαιρώντας τα ποσά αυτά. Καταλαβαίνετε το 75.000 που είπαμε είναι 30.000 σαν αρχική τιμή. Αρχική τιμή γιατί, καθιερώσαμε ένα σύστημα τρόπο αποπληρωμής. Για παράδειγμα, αυξήσαμε τις δόσεις από 240 στα 360, άρα είναι πολλά τα χρόνια που μπορεί κανείς να αποπληρώσει. Δεύτερο, περιλάβαμε το 50% για πολύτεκνους και μια σειρά από κατηγορίες κοινωνικές άλλες, αμαία, μονογονιακές, 2 και 3 παιδιά κτλ., στο 20% σαν. Κύριε Ναφελόδη, ευχαριστούμε πολύ. Φαντάζομαι ότι αυτά ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Ξεκινήσαμε περιοδία ολόκληρη στο Μενίδη, στα Νολιώσια, στον Ταύρο και θα πάμε σε όλη την Ελλάδα. Ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε καλά. Εμείς τώρα θα πάμε στη Τζιά, στην όμορφη Τζιά, εδώ τη γειτονική αγαπημένη IKEA, όπου μας περιμένει εδώ και πολλή ώρα και ζητάμε συγγνώμη γι' αυτό.